Να πάμε και στον κύριο Λοΐζο Λοΐζο, ο οποίος είναι τοπικός δημοσιογράφος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός από την πρώτη στιγμή καταγράφει με τον φακό του τις εξελίξεις. Και κύριε Λοΐζο, θέλουμε να μιλήσουμε και μαζί σας για το θέμα των εμπρισμών. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες από κατοίκους του νησιού, όχι μεμονωμένες, οι οποίες συνοδεύονται από βίντεο και φωτογραφίες, ότι οι άνθρωποι την ώρα της πυρκαγιάς επιχειρούν να βάλουν φωτιά και σε άλλες περιοχές με γκαζάκια. Καλημέρα. Αυτά, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα για την Ρόδο. Αυτές οι καταγγελίες στις οποίες αναφέρετε εσείς αυτή τη στιγμή έχουν δημοσιευτεί κυρίως από σχόλια στο Facebook μέρες τώρα. Και υπάρχουν και προσαγωγές, να πούμε. Σήμερα όμως βγήκε είδηση ότι ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν κάποιες ανακρίσεις. Και κάποιες προσαγωγές. Ναι, το είπε τώρα, πρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Το επιβεβαίωσε. Άσχετα με αυτή την επιβεβαίωση, δεν ξέρω ποιος άνθρωπος προσήχθη, ποιος ήταν αυτός ο φερόμενος ως εμπριστής ή αυτός που εξετάζεται, αλλά αυτό το οποίο έλεγαν από μιας αρχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι εθελοντές οι οποίοι βοηθούσαν και συνέδραμα την πυροσβεστική, ήταν ότι κάποιοι αλλοδαποί, φαινόντουσαν σαν να είναι πακιστανικής κυρίως καταγωγής, ήταν αυτοί οι οποίοι σε συντονισμό με έναν μεσήλικα άνδρα με άσπρα μαλλιά, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε μία μηχανή, έβαλαν σε κάποια σημεία κάποιες φωτιές. Ναι, και έχουμε και κάποιες εικόνες συγκεκριμένες από το περιστατικό που μας περιγράφεται. Πράγματι, έχουν εντοπίσει πολίτες και γκαζάκια. Έχουν εντοπίσει και τον αριθμό κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας που πέταξε τα γκαζάκια. Ξέσπασε μια φωτιά στο Φαλιράκι. Τέθηκε βέβαια πολύ πολύ γρήγορα υπό έλεγχο, γιατί ήταν μικρής έκτασης. Αλλά πάντως, τα στοιχεία αυτά δεν είναι στοιχεία θεωριών συνωμοσίας. Είναι πραγματικότητα. Όχι, καμία θεωρία. Γιατί από το πρωί και από το ραδιόφωνο που μιλούσαμε με άνδρες πυροσβεστικής και ανθρώπους που ήταν στο σημείο, τους είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχε βοριά και υποτίθεται ότι ο βοριάς έπαιρνε το μέτωπο και το κατέβαζε προς τα νοτιοανατολικά του νησιού, ενώ περνούσε και έκαιγε, ξαφνικά από πίσω στην πίσω μεριά ξεπηδούσαν πάλι φλόγες. Και έχουμε και τα πλάνα. Είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Και ήρθε να ενισχύσει αυτά τα σενάρια. Να και τα πλάνα με τα καζάκια. Η καταγγελία είναι πολύ συγκεκριμένη και οι έρευνες πυροσβεστικής είναι επίσης συγκεκριμένες και προσωποποιημένες πια με βάση και τις ανακρίσεις που διεξάγονται. Και έχουμε και άλλα. Εδώ είναι αυτή η μηχανή που έχουν καταγράψει οι κάτοικοι και καταγγέλουν ότι αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν την πυρκαγιά τουλάχιστον στο Φαλιράκι. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη φωτογραφία ή το βίντεο που δείχνει και την προσπάθεια κατάσβεσης στην πυρκαγιά. Τέλος πάντων, υπάρχουν στοιχεία. Σε αυτό να μείνουμε. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα κάνει τη δουλειά του. Μένει να δούμε εάν η συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτή είναι χθεσινοβραδινή περίπτωση, ακριβώς, σχετίζεται με τις περιπτώσεις αντίστοιχες που καταγράφηκαν πριν τρεις μέρες στα Πόλωνα, όπου και εκεί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είδαν κάποιους πάλι επίσης να βάζουν φωτιές. Μάλιστα. Εγώ είμαι σε ένα ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή, έξω από ένα ξενοδοχείο το οποίο υπέστη σοβαρές φθορές και ζημιές από τη φωτιά. Έχω καταγράψει τουλάχιστον δύο ξενοδοχεία τα οποία έχουν. Μέρος τους έχει καεί. Στο Κιωτάρι τώρα, έτσι. Στο Κιωτάρι. Επίσης, μαγαζιά πάνω στον δρόμο έχουν γίνει στάχτη. Η καταστροφή είναι τεράστια και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν ο απολογισμός. Ναι, προφανώς υπάρχουν και περιοχές οι οποίες εννοείται δεν μπορεί να γίνει καταμέτρηση τώρα. Εδώ υπάρχουν περιοχές στην ενδοχώρα της Ρόδου όπου δεν μπορείς καν να προσεγγίσεις. Τι καταγραφές να κάνεις? Ναι. Σωστό. Ωστόσο, επειδή ακούστηκε ότι δεν έχουν. Ναι. Απλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν καμένα ξενοδοχεία ή μέρη ξενοδοχείων τα οποία έχουν καεί στο νησί. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Μάλιστα. Και βέβαια έχει και όλη αυτή η τεράστια επιχείρηση απομάκρυνσης τουριστών από τις πληγήσεις περιοχές. Έχουν μετακινηθεί χιλιάδες άτομα, Γιάννη, με το λιμενικό. Έχουν μεταφερθεί σε κέντρα και σε γήπεδα, κλειστά γήπεδα. Έχουν επιστρατευτεί και πλοία της γραμμής. Τουλάχιστον τρία, για να μπορέσουν να μείνουν τουλάχιστον 1.500 και 2.000 επισκέπτες. Ναι. Την ώρα που μιλάμε, να σας πω ότι οι άνεμοι έχουν αρχίσει και γίνονται πιο ισχυροί. Έως πολύ δυνατή. Δεν ξέρω τώρα εάν θα θέλατε να γυρίσω με κάποιο τρόπο την κάμερα να δείτε ένα σύννεφο, ένα πυκνό σύννεφο που αυτή τη στιγμή έχει ανέβει πάνω ψηλά στον ουρανό.
Η κατάσταση είναι αποπνικτική, είναι χάος. Δηλαδή, μετά το κιοτάρι, από ό,τι μας είπε η αστυνομία, καλό είναι να μην πλησιάσουμε προς το Κενάδι. Διότι εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή, όπου είναι και τα συνεργεία σας, γίνεται ο χαμός. Γίνεται με μεγάλη μάχη. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι θα ενισχυθούν. Μας το έλεγε και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής νωρίτερα το πρωί στο ραδιόφωνο, ο κύριος Αυτοποιός, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν μάλλον χειρότερα, υπό την έννοια ότι θα ενισχυθούν οι άνεμοι, κυρίως όσο πηγαίνουμε προς το απόγευμα. Ακριβώς. Θα φτάσουν και τα 6-7 μποφόρ σίγουρα. Και σε συνδυασμό τώρα με τις πάρα πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, που είναι σχεδόν στο σύνολο της χώρας, αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες των πυροσβεστών και κυρίως και την προσπάθεια των εναέριων μέσων. Ακριβώς. Γιατί τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν πάνω από τη ζωντανή φωτιά. Πετάνε περιμετρικά. Όταν υπάρχει ζωντανή φωτιά και ρήψη να κάνουν, δεν έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να ρίχνουν περιμετρικά τη φωτιά, ώστε να μπορέσουν αρχικά να την οριοθετήσουν και στη συνέχεια να τη σβήσουν. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα από τις εκενώσεις. Έτσι έφευγαν με τα πόδια οι άνθρωποι με λεωφορεία, με οχήματα ιδιωτών, ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Είναι άνθρωποι, τουρίστες, οι οποίοι είχαν πάει για τις διακοπές τους και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο. Επίσης, έχει πάει, κατεβαίνει στο νησί μια μεγάλη αστυνομική δύναμη. Ακριβώς. Και άνδρες της ομάδας Δίας, με σε 130, για να συμμετάσχουν στις όποιες προσπάθειες χρειάζεται να συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο που υπάρχει. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους που θα πάνε, πώς θα κινηθούν τα οχήματα, να ανοίγουν τους δρόμους, να βοηθάνε γενικώς στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και να φυλάξουν τις περιουσίες των ανθρώπων, γιατί δυστυχώς έχουμε ήδη πάρει τα πρώτα μηνύματα για κάποιους οι οποίοι το μυαλό τους μέχρι εκεί φτάνει να πάνε να κάνουν πιάτσικο στα Καμένα και στις κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Και αυτό ισχύει, κύριε Λοΐζο, έτσι δεν είναι? Αυτό προσωπικά δεν το γνωρίζω, αλλά από αυτό που έχω περπατήσει μέσα στα Καμένα υπάρχουν εκτεθειμένες δυστυχώς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σπάσει τα μαρίες τους. Τι να σας πω, οποιοςδήποτε τώρα, εάν υπάρχουν στη Ρόδο κάποιοι, σίγουρα θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πάνε να εκμεταλλευτούν. Ναι, υπάρχουν και συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουμε υπόψη μας, οπότε και αυτό είναι ένα πράγμα που κοιτάει η αστυνομία και οι δυνάμεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε προς το παρόν για να μετακινηθείτε. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και θα σας ξαναέχουμε στη συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Εννοείται θα τα πούμε μαζί του.